στον Άγιο Παντελεήμονα είναι το μεγαλύτερο παράρτημα στα Βαλκάνια, αυτό τα λέει όλα. Οι συνάδελφοι 58 αποχωρήσανε με πρωτόγνωρη απόφαση, κάθε χρόνο δινόταν παρατάσεις και φέτος δεν δόθηκε. Είμαστε το μόνο Υπουργείο σε σχέση με το υγείας, οι παρατάσεις διαδέχεται μία με την άλλη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει το είναι της στην ψυχή τους, είναι πρόσωπα αναφοράς στους περιθαλπόμενους και αυτές οι συνεχόμενες αναλλαγές το καταλαβαίνετε κι εσείς ίδιοι όταν έχουμε να κάνουμε με νοητική στέρια, με άνοια, με αλτσχάιμερ, με παραπληκτικούς. Όταν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα αναφοράς και αποχωρούν από τη μια στιγμή στην άλλη, πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Όταν το βράδυ έχουμε 200 περιθαλπόμενους και είναι τέσσερις νοσηλευτές τη βάρδια, καταλαβαίνετε με το οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί, είμαστε απολογούμενοι και θα τρέχουμε στους εισαγγελείς. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν σε εξέλιξη από την αρχή διαφάνειας και από την εισαγγελία να καταθέτουν οι εργαζόμενοι για τα αυτονόητα όταν δεν υπάρχει προσωπικό. Πείτε μας εσείς πώς θα τα απεξέλθουμε σήμερα που μπορούσε να είναι ο πατέρας μας, η μητέρα μας, τα αδέρφια μας. Εάν δεν κάνει το Υπουργείο γενναίες αποφάσεις και δεν πάρει μόνιμο προσωπικό, τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας θα καταρρεύσουν. Καλά και οι νταντάδες της γειτονιάς, καλά και η οικιακή βοηθός, αλλά τα ιδρύματα τι. Τους έχουμε παραμελημένους, τους έχουμε φυλακισμένους, τι τους έχουμε. Οι συνάνθρωποι μας αυτοί που θέλουν με ροκάματο να συντηρήσουν τις οικογένειές τους, πώς θα τις συντηρήσουν, με ανεργία. Αυτό είναι το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, αυτό είναι το επιτελικό κράτος που λέει η κυβέρνηση.